Πριν λίγο λοιπόν ήταν Πάσχα και σου φίλησα με το αρνάκι. Και σκεφτόμουν εκείνες τις ημέρες, και εγώ έχω φάει αρνάκι έτσι. Δεν το σκότωνα, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα το τρώω. Πόσο ουσιαστικά αυτό το τελετουργικό της θυσίας και κυρίως της ανθρωποφαγίας, κυρίως λόγω γιατί σχετίζεται με το θέμα μας, έχει παρισφύσει σε πάρα πολλές έτσι, ρητορικές και πολιτικές. Δηλαδή, φανταστείτε, θα σκοτώσουμε αυτόν, θα σφάξουμε αυτόν για να μας πάει καλά το σπίτι, τον πετεινό ή τους ανθρώπους στην αρχαιότητα. Αυτό το λέει η ανθρωπότητα. Σήμερα όλοι οι Εβραίοι είναι κακοί. Όλοι οι Μουσουλμάνοι είναι κακοί. Όλοι οι άντρες είναι κακοί. Όλοι οι ομοφυλόφιλοι, όλες οι γυναίκες. Ή όλοι οι άντρες είναι τέτοιοι, όλες οι γυναίκες είναι τέτοιοι. Λοιπόν, αν ήταν τόσο εύκολο, ωραία, θα είχαμε σκοτώσει αυτήν την ομάδα και θα είχαμε επιβιώσει. Θα είχαμε κάνει μια λαμπρή κοινωνία. Ακριβώς όμως, ενώ είναι τόσο δύσκολο στην πράξη, είναι τόσο εύκολο στις λέξεις, μας αθωώνει. Και ο φασισμός δεν στηρίχθηκε σε καμία περίπτωση στους ένοχους Εβραίους, αλλά στους αθώους Γερμανούς. Αυτούς που πίστεψαν ότι μπορούν να κρίνουν τους άλλους. Έλεος. Ευχαριστώ. Ήθελα να υπενθυμίσω, όποιος θα ήθελε να μιλήσει δημόσια, να μας πει το ονοματεπώνυμό του, να ξέρουμε ποιον μιλάμε, θα το εκτιμούσαμε. Το ζήτημα της οριοθέτησης της εκφραστικής ή συμβολικής βίας με την βία που συζητάμε δεν είναι πάντα εύκολο. Βέβαια, όπως το θέσατε, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας. Το χαστούκι στο συμβολικό του πεδίο, διότι αν το χαστούκι κάθε μέρα πάβει ένα συμβολικό. Ο βιαστής τώρα ήταν ένα παράδειγμα. Θέλω να πω ότι. Και αυτή η βία των λέξεων, των κινήσεων, έτσι, των συμβόλων υπάρχει και αυτή. Δεν είναι αναγκαστικά μια φυσική βία, ούτε ξεχνάμε την ψυχολογική βία κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω όμως η οριοθέτηση έχει ενδιαφέρον να δούμε δηλαδή πού τελειώνει το συμβολικό αυτό, το ότι αντιδράσει έστω και παρορμητικά σε κάτι και πού αρχίζει το πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένως το οργανωμένο. Για να θυμηθούμε και τι έγινε απέναντι πριν ένα χρόνο, δεν ήταν, που και αυτό ήταν καταδικαστέο, δεν ήταν ότι κάποιοι περπατούσαν στον δρόμο και θυμωμένοι, ξέρω κι εγώ, κάναν κάτι που και αυτό καταδικαστέο δεν συζητιέται. Αλλά ήρθαν για να το κάνουν. Το είχαν εξορθολογήσει, το είχαν σχεδιάσει, το είχαν οργανώσει. Αυτό είναι άλλο πράγμα από την βία που μπορεί να προκύψει από μια κατάσταση στους παρορμητισμούς, στα πάθη, όπως θέλετε να το πείτε. Το χειρότερο πράγμα όμως, το οποίο προσπάθησα να πω, είναι. Αυτό που λέμε το σύνδρομο του βίαιου κόσμου. Δηλαδή έχει περάσει στην κουλτούρα μας αυτό και αυτό πρέπει να το βγάλουμε. Βέβαια παίρνει τη μορφή την εγκληματική, την τρομοκρατική, την πολιτικοβίαιη, όπως θέλει να την πείτε. Αλλά κατά βάση έχουμε πιστέψει ότι η βία τελικά πληρώνει. Τελικά δηλαδή δεν χάνεις. Η βία του προξήματος στον δρόμο, στη σειρά, να πάρεις του αλουνού. Να μιλήσει με έναν τρόπο, να αφαιρθεί με έναν τρόπο, ότι δεν είναι και κακό από μόνο του. Η βία του πολιτικού που λέει ότι να είναι, η βία του αθλητού που περνάει το μέτρο. Όλα αυτές οι βίες, που δεν είναι εγκληματικές, που δεν είναι πολιτικές, που δεν είναι τρομοκρατικές, αλλά που είναι βίες, έχουν περάσει, έχουν φτιάξει ένα σύνδρομο βίαιου κόσμου, το οποίο δυστυχώς έχει περάσει τον πολιτισμό. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, του μαζικού χώρου. Δεν είναι το πρόβλημα του οργανωμένου εγκληματικού κόσμου ή του οργανωμένου τρομοκρατικού κόσμου. Είναι το σύνδρομο του βίαιου γενικού κόσμου. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα, νομίζω. Ευχαριστούμε. Ο κύριος πίσω περιμένει και εσείς μετά. Ναι. Ζαφυρόπουλος λέγομαι. Ηλία Ζαφυρόπουλος. Και μπήκα στην ανάγκη να μιλήσω κάπως. Γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση εδώ της συγκέντρωσης, καθένας οπαδός της πολιτικής βίας ή που κάτω από όρους μπορεί να αναγνωρίσει σαν σωστή, θεμητή, εξαιρετική, επαναστατική κτλ. Μία βία, είναι φασίστας. Εγώ με τους διοργανωτές αυτής της συγκέντρωσης και πιο ειδικά με τον Γκάιν, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που μέσα από τον αναρχισμό τόλμησε και ύψωσε ένα ανάστημα και είπε σε αυτά τα φασιστοειδή ότι κύριοι είσαστε φασίστες, δηλαδή μέσα από αυτούς που εγώ και η οργάνωσή μου, η ΟΑΚΕ, ονομάζουμε αναρχοφασίστες και τους λέει ένας αναρχικός είσαστε φασίστες, αισθάνομαι μια μεγάλη συγγένεια. Ο Κάιν είναι πασιφιστής κατά την άποψή μου, γιατί δεν διακρίνω στα κείμενά του την ανάγκη για απάντηση στη φασιστική βία, για απάντηση στην άδικη βία, για απάντηση στον επιθετιστή.
Παρόλα αυτά, το ότι έχει τη μία πλευρά ενός αναγκαίου διπόλου για μένα, να μην ασκεί κανείς βία σε ανθρώπους που δεν προκάλεσαν καθόλου την ανάγκη για μια βίαιη απάντηση και ταυτόχρονα να ασκείς βία σε αυτούς που βίασαν ένα παιδί ή να το εμποδίσεις να το κάνεις και να χτυπηθείς μαζί του, και αυτό μπορεί να είναι ένα κράτος και ένα έθνος και όχι μόνο ένας άνθρωπος που θα ασκήσει βία και θα σφάξει παιδάκια. Και θεωρώ υποχρέωση ανθρώπινη και αξιοπρέπεια πολιτική και ηθική να αντισταθώ οργανώνοντας μία βία, ορθολογικά, έτσι ώστε να χαρακτηριστώ από τη μία ομιλήτρια εκεί, προφανώς φασίστες. Επειδή λοιπόν έχω συγγένεια με αυτούς που καταγγέλουν αυτά τα μεγάλα φασισταριά απέναντι, αυτούς τους φωνιάδες και μάλιστα με το φρικτό μαρτύριο του καψίματος ζωντανού ενός ανθρώπου, δεν θέλω αυτή η συγκέντρωση, δεν θέλω. Θα επιθυμούσα, θα ήθελα να μην αποκαλεί όλους εμάς που θέλουμε να αντισταθούμε σε αυτά τα φασισταριά φασίστες. Και πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην εκφράσουμε ποτέ ένα αίσθημα εκδίκησης μιας μειοψηφίας. Θα προτιμούσαμε να τρώμε ξύλο επί χρόνια, ώσπου να πιστεί ο λαός ότι αυτούς τους φασίστες πρέπει να τους αντιμετωπίσει. Και όχι καλώντας την αστυνομία. Να τους αντιμετωπίσει σαν λαός, σαν μάζα. Και εκεί είναι ένα όριο της βίας, της δίκαιης, που υπήρξε στην ιστορία και θα υπάρξει. Γιατί δεν την προκαλεί η πολιτική τη βία. Την προκαλεί η κοινωνική ζωή, την προκαλούν οι εσωτερικές της αντιθέσεις, οι οικονομικές της αντιθέσεις, και είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων 4.000 χρόνων της ταξικής κοινωνίας. Και θα πεθάνει μαζί με τις τάξεις. Και αυτό είναι ένα πολύπλοκο πράγμα, μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία. Φασιστική είναι η βία, και να μην τη λέμε γενικά την κουβέντα, γιατί κατά κάποιο τρόπο την σχετικοποιούμε και τη δικαιολογούμε τη φασιστική βία. Φασιστική βία είναι η πολιτική βία ενός κομματιού ή των πιο επιθετικών κομματιών των καταπιεστικών τάξεων, ή ακόμα καλύτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των πιο επιθετικών υπεριαλιστών, οι οποίοι ασκούν βία όχι μόνο στο λαό αλλά και στα άλλα κομμάτια της αστικής τάξης. Αυτή είναι η 17 Νοεμβρίτικη βία, η βία του αναρχοφασισμού και η βία επίσης των χρυσαυγητών. Σε αυτές τις δύο βίες του αναρχικού φασισμού, επίσης μιας ψευτοαριστεράς, που οποιαδήποτε μη συμμετοχή ενός ανθρώπου σε μια απεργία που αυτοί ορίζουν ως απεργία και ασκούν βία, και η αντίσταση σε αυτή τη βία είναι θεμητή. Αυτή είναι φασιστική βία. Αντίθετα με άλλες βίες. Η κρατική βία, ας πούμε, των νόμων που λένε τώρα σε ένα συνταξιούχο, φίλε, θα ζήσεις με 500 ή 400, είναι πολιτική βία της αστικής τάξης. Είναι συνολική βία της αστικής τάξης. Φασιστική είναι η ειδική βία. Είναι βία ενός κομματιού του κεφάλαιου. Αυτό λέω, και καλό θα ήταν να μπορούν τουλάχιστον οι αντιφασίστες να ενωθούν σε μερικά στοιχειώδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος. Κάνοντας μια σύνδειξη όλων αυτών που είπατε, θέλω να ρωτήσω το πάνελ και το ακροατήριο. Τελικά, το κυνήγι είναι βία ή είναι σπορ? Γιατί ουσιαστικά με όλα αυτά που είπατε, τα ορθολογικά, κάπου καταλήγουμε. Ως απόλαυση πια να σκοτώνεις εμβιαόντα, ναι. Δεν είναι σπορ, είναι βία. Για ποιο λόγο δηλαδή πεινάς? Θέλεις μόνο να διασκεδάσεις σκοτώνοντας, τη θέα του αίματος, προξενώντας πόνο σε ένα εμβιόν το οποίο αισθάνεται πόνο. Επομένως, τι είδους σπορ είναι αυτό? Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουμε την ίδια αντίδραση όταν σκοτώνεται κάποιος με όταν κάποιοι παρουσιάζουν μια συστάδα πουλιών ή ζώων και τους έχουν μπροστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και στάθμα. Και ίσως γιατί τα ζώα δεν έχουν καλές δημόσιες σχέσεις να παρουσιάσουν τη δική τους άποψη. Ναι, ξέρετε, αυτά είναι τα απόνερα ενός άρρωστου ανθρωποκεντρισμού. Ότι είμαστε οι κύριοι και οι δεσπότες του πλανήτη, οπότε όλα τα λαόντα, τα έμβια, δεν έχουν καν δικαίωμα ύπαρξης παρά στο μέτρο που εξυπηρετούν τις ανάγκες μας.
Αυτό όμως δεν σημαίνει πάλι ότι δεν είναι μία στάση εξουσιαστική και βίαιη. Και μάλιστα αυτό που θα ήθελα να πω είναι το ότι είναι μια βαθιά, αν θέλετε, αντιανθρώπινη στάση. Με ποια έννοια? Ότι επειδή ακριβώς αυτά τα έμβια όντα δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, δεν έχουν αντίληψη, δεν μπορεί να είναι υποκείμενα δικαίου, είμαστε απολύτως υποχρεωμένοι εμείς να κάνουμε υποχρέωσή μας την δυνατότητά τους να υπάρχουν και να μην είναι θύματα του καπρίτσιου μας ή της διασκέδασής μας. Οπότε εγώ καταδικάζω το κυνήγι και το θεωρώ μια εξαιρετική βαρβαρότητα. Ναι, να πω και εγώ ένα πράγμα. Ήθελα να σας πω ότι, όπως γνωρίζετε, και ο νομοθέτης βάζει κάποια όρια στο πόσα ζώα μπορείς να σκοτώσεις, ποια περίοδο της χρονιάς, άσχετα αν αυτό καταπατείται. Και για το κατά πόσο το κυνήγι συνιστά βία, ήθελα να σας πω ότι εγώ είμαι εδώ και με την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης. Αυτή τη στιγμή εκπληρώνω κοινωνική εναλλακτική υπηρεσία. Και ένα από τα βασικά κριτήρια για να αναγνωριστείς είναι να μην έχεις άδεια κυνηγίου, να μην είχες ποτέ στη ζωή σου, κάτι το οποίο πρέπει να το αποδείξεις. Επομένως, ο νομοθέτης ορίζει ότι πρέπει να τηρείς μια τέτοια στάση ζωής. Επομένως. Ναι, και με αυτό που είπε τώρα ο κύριος Νικολόπουλος, θέλω να πω ότι ξέρετε, από τον Ξενοφόντα μέχρι το Μακιαβέλη, το κυνήγι θεωρείται η καλύτερη εκπαίδευση του ηγέτη για τον πόλεμο. Κύριε Πανούση. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Πολύ ενδιαφέρον με την εξής έννοια, ότι μετακινεί λίγο το πρόβλημα σε αυτό που εμένω εγώ από την αρχή. Λίγο να δούμε το πολιτιστικό μας πλαίσιο. Υπάρχει ένα ωραίο ποίημα «Lacrime rerum», τα δάκρυα των πραγμάτων. Δηλαδή και η βία κατά των πραγμάτων, κατά των μνημείων, έτσι, κατά των εκκλησιών. Αυτή είναι μια βία που σκοτώνει τον πολιτισμό. Δεν σκοτώνει έναν άνθρωπο, σκοτώνει γενιές ανθρώπων που φτιάξανε, σκεφτήκανε, πιστέψανε, προσκυνήσανε, δεν ξέρω τι κάνανε. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε κανείς να δει, ιδίως με τα πουλιά, έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί τα πουλιά, όπως ξέρετε, αν δεχτείτε την εκ του Θεού δημιουργία του κόσμου, ήταν πριν από εμάς. Και θα έπρεπε λιγάκι να τα σεβόμαστε περισσότερο, γιατί έχουν και ένα προνόμιο να είναι πριν από εμάς, είναι μεγαλύτεροι μας, ας πούμε. Και έχει ενδιαφέρον, αυτό το πράγμα δείχνει ότι έχουμε ανάγκη να συζητήσουμε. Εμένα με ενθουσιάζει το γεγονός ότι δεν μπήκαμε σε κάποιες λεπτομέρειες ή κάποιες εύκολες λύσεις, εύκολες απαντήσεις. Και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αλλιώς. Άμα σκεφτούμε αλλιώς, θα τη βρούμε το σημείο τομής. Ναι.